Δημοτικό ραδιόφωνο Ορεστιάδας εδώ στους 101,5. Κάθε φορά περιμένοντας τις γιορτές έχουμε ακόμη περισσότερες ιστορίες στα χέρια και ακόμα περισσότερα βιβλία. Ένα από αυτά που κρατάμε στα χέρια μας με εξαιρετικές ζωγραφιές και με πολύτιμες σκέψεις και που έχει ο καθένας στο μυαλό του και με τίτλο «Να σε κάνω μια αγκαλιά» είναι αυτό που κρατάω στα χέρια μου και στην τηλεφωνική γραμμή έχω τη συγγραφέα, την ψυχολόγο Φρόσο Φωτεινάκη, η οποία θα μας ξεκαθαρίσει τα πράγματα για την αγκαλιά. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τι ωραία να μιλάμε για αγκαλιές. Ναι. Και τώρα που είναι και οι μέρες γιορτών, εμείς βέβαια θα μιλήσουμε έτσι για διάφορες αγκαλιές σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι ακούγοντας κάποιος να σε κάνω μια αγκαλιά, του έρχεται έτσι μια ζεστασιά από μόνη της, γιατί μια αγκαλιά σίγουρα μπορεί να ενώσει και σπασμένα κομμάτια και αυτό που γίνεται με την αγάπη. Εσείς όμως έρχεστε με αυτό το βιβλίο για να φωτίσετε και για να μιλήσετε για εκείνες τις αγκαλιές που θέλουν συνένεση από τα παιδιά, έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι. Αυτό το βιβλίο, και γι' αυτό και ο τίτλος του έχει ένα ερωτηματικό, mm-hmm. «Να σε κάνω μια αγκαλιά», mm-hmm. είναι ένα βιβλίο που έρχεται να βάλει ένα λιθαράκι, μιας και από βιβλιογραφία δεν έχουμε βιβλία τέτοια στην Ελλάδα, mm-hmm. από Έλληνες συγγραφείς, στην κουλτούρα της συνένεσης. Τι σημαίνει κουλτούρα συνένεσης? Σημαίνει ότι χρειάζεται πια να καταλάβουμε πως τα παιδιά και οι ενήλικες φυσικά, mm-hmm. έχουμε δικαίωμα να επιλέγουμε τις αγκαλιές μας, τα αγγίγματα, και έχουμε επίσης το δικαίωμα από μικρά παιδιά να βάζουμε τα όρια μας σε ό,τι δεν μας αρέσει και σε ό,τι δεν επιθυμούμε, το σώμα ή η ψυχή μας. Είναι ένα δύσκολο θέμα, γιατί όλοι έχουμε εικόνα από παιδιά να μας αγκαλιάζουν κάποιοι άνθρωποι ή ξέρω εγώ στη γειτονιά και να δυσανασχετούμε και να, ξέρετε, εκείνες τις γκριμάτσες. Κάπως έτσι είναι και οι πιο δύσκολες όμως αγκαλιές. Μετά πάμε και σε άλλο επίπεδο και ακούμε πάρα πολλά στις μέρες μας. Αυτό ήταν και το κομμάτι που σας έκανε να στραφείτε στο θέμα της αγκαλιάς με συνένεση ή όχι. Θα πω πολύ ειλικρινά ότι η επικαιρότητα, mm-hmm. συνέπεσε με την κυκλοφορία του βιβλίου. Mm-hmm. Σίγουρα όταν έγραφα την ιστορία υπήρχε το κίνημα του Me Too που είχε ξεκινήσει. Ναι. Έτσι. Οπότε υπήρχαν πολλές ανθρώπινες ιστορίες και από ενήλικες που κάποτε ήταν παιδιά και παραβιάστηκαν, είτε σεξουαλικά, είτε ψυχικά, ψυχολογικά. Οπότε σίγουρα και αυτό αποτέλεσε ένα έναυσμα. Πολύ ειλικρινά όμως θα πω ότι έκατσα και άρχισα να γράφω την ιστορία της Αντιγόνης όταν μια μέρα γύρισε η κόρη μου από το σχολείο, πήγαινε, ναι. τότε νηπιαγωγείο, και μου είπε ότι ένας συμμαθητής της είχε κατεβάσει το παντελόνι της, mm-hmm. και όλα τα παιδάκια γελάγανε και είχε αισθανθεί τρομερά άσχημα. Οπότε εκείνη τη στιγμή αισθανθήκα πως εντάξει, η κόρη μου η ευτυχία είχε εμένα, mm-hmm. Εμάς να το συζητήσει, mm-hmm. να την ακούσουμε, είχαμε τα εργαλεία. Τι θα γίνει όμως για ένα άλλο παιδί, για ένα άλλο γονιό που δεν ξέρει τι λόγια να πει σε μια τέτοια συνθήκη και για ένα παιδί που δεν μπορεί να καταλάβει το πιο απλό, ότι δεν φταίει που κάποιος άλλος παιδί, mm-hmm. μεγαλύτερο παιδί και ενήλικας το αγγίζει χωρίς τη θέλησή του. Οπότε αυτό το βιβλίο ήρθε με με αυτό το βίωμα της κόρης μου και της οικογένειάς μας και με έκανε να κάτσω κάτω και να γράψω μια ιστορία που θα κάνει πολύ ξεκάθαρο σε κάθε παιδί και σε κάθε γονιό το ότι έχουμε δικαίωμα στο όχι. Η ιστορία που αναφερθήκατε, δεν σας κρύβω ότι και εγώ είχα έρθει αντιμέτωπη με τέτοιο θέμα, όχι από μένα, από το παιδί μου, mm-hmm. αλλά δεν ξέρω, το σημείο μου που γράφετε στο τέλος του βιβλίου, mm-hmm. βάζετε όντως ερωτήματα που έχουν οι γονείς, δηλαδή μην το φοβήσω, μην το δυσαρεστήσω, μην το πονηρέψω. Τι γίνεται, πώς μιλάμε στα παιδιά τελικά για αυτά τα θέματα? Οι γονείς κατά βάση, mm-hmm. χρησιμοποιούν το φόβο σαν εργαλείο. Δηλαδή βλέπω ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν, παρότι δεν θέλουν να φοβήσουν τα παιδιά, είναι ακριβώς να τα υποψιάζουν για τους κακούς άλλους. Θα μου πείτε, μα βρε Φρόσο, δεν υπάρχουν κακοί άλλοι. Υπάρχουν, σαφώς και υπάρχουν. Όμως δεν ενδυναμώνουμε το παιδί μας με το να φοβάται τους κακούς άλλους. Ενδυναμώνουμε το παιδί μας με το να αγαπάει και να προστατεύει τον ίδιο του τον πολύτιμο εαυτό. Πίσω από κάθε θήτη υπάρχει το ευάλωτο θύμα, λέμε οι ψυχολόγοι.
Τι σημαίνει ευάλωτο σήμα? Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φτωχές σχέσεις με την οικογένειά του, ένα παιδί που δεν θα τρέξει το γονιό του να μιλήσει, γιατί ο γονιός του δεν είναι συναισθηματικά παρόν. Όλα αυτά διαπραγματεύεται αυτό το βιβλίο και πραγματεύεται αυτό το βιβλίο δείχνοντας στους γονείς το κανάλι για να ανοίξουν την επικοινωνία με τα παιδιά μέσα από την ιστορία της Αντιγόνης, να μιλήσουν για όλα αυτά τα αγγίγματα που θέλουμε και δεν θέλουμε, για να έχουν πηξίδα το σώμα. Η Αντιγόνη λέει, η αγκαλιά που είναι ασφαλής είναι η αγκαλιά που με κάνει να χαμογελώ, να μην πονάω, να μην απορώ, να αράζω ξαπλωτή και να ηρεμώ, έτσι λέει η Αντιγόνη. Οπότε μας δίνει και αυτή την υπέροχη, το υπέροχο εργαλείο για να αναγνωρίζουμε και να διακρίνουμε την ασφαλή αγκαλιά. Ναι. Γιατί το εργαλείο είναι το σώμα μας. Ο τρόπος που μπορεί να μιλήσει ένα παιδί βγαίνει μέσα από το παραμύθι, από την ιστορία για την ακριβία, γιατί δεν είναι παραμύθι ακριβώς. Ακριβώς. Είναι μια ιστορία με εργαλεία θεραπευτικά. Ουσιαστικά είναι μια ιστορία με όσα θα συζητάγαμε και στο γραφείο. Οι θεραπευτές, δίνει και τα εργαλεία του πώς το παιδί θα διακρίνει, δίνει και τα εργαλεία του πώς το παιδί θα οριοθετήσει. Η Αντιγόνη λέει φράσεις όπως «Δεν νιώθω άνετα με αυτό, μπορείτε να κάνετε λίγο πιο πέρα παρακαλώ». Όταν λέει «Όχι, το εννοώ», δίνει και φράσεις στα παιδιά που μπορούν να τις χρησιμοποιούν, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, κολλάμε στις λέξεις. Φυσικά θέλω να πω σε αυτό ότι χρειάζεται οι γονείς να ελευθερωθούμε από αυτή μας την ανάγκη τα παιδιά μας να είναι εισαγωγικά, ευγενικά, να μην λένε όχι στους θείους, στους παππούδες, στους συγγενείς. Χρειάζεται να ελευθερωθούμε από όλο αυτό το κόλλημα, θα πω, που έχουμε με την εικόνα και να αποδεχτούμε ότι τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα να μεγαλώσουν ελεύθερα, με αυτοπροσδιορισμό και να επιλέγουν τα ίδια και σε ποιον θα μιλήσουν και με ποιον θα αγκαλιαστούν, για να είναι και ενήλικες που θα πράξουν το ίδιο. Και όπως νιώθουν τελικά, δηλαδή βλέπω στο βιβλίο, κάνετε αναφορά το «Δεν λέμε όχι στις αγκαλιές», λέει η μαμά. «Δώσε ένα φιλί στο θείο», λέει ο μπαμπάς. Δηλαδή βάζετε τέτοια ζητήματα που τελικά τα παιδιά πολλές φορές βρέθηκαν σε δύσκολες καταστάσεις μέσα στο ίδιο τους το περιβάλλον. Μα από εκεί ξεκινούν όλα. Αυτό που θέλω σίγουρα να μείνει σήμερα από την κουβέντα μας και που λέω πάντα στους γονείς είναι πως η κουλτούρα της συνένεσης ξεκινάει από το σπιτικό μας. Ξεκινάει από το να σεβαστώ ότι το παιδί μου δεν θέλει να φάει άλλο. Θα μου πείτε, τι σχέση έχει τώρα αυτό? Έχει, γιατί και το πόσο τρώει έχει να κάνει με το σώμα μου. Ξεκινάει από το να μην πιέζουμε το παιδί μας να βάλει ένα ακόμα ρούχο, να του δείχνουμε εμπιστοσύνη, ότι αν κρυώσει θα μου το ζητήσει. Ξεκινάει από το να ρωτάμε εμείς τα παιδιά μας να σε κάνω μια αγκαλιά. Και να μην πιστεύουμε ότι επειδή είμαστε γονείς ή νονοί ή θείοι, έχουμε αυτονόητο δικαίωμα να αγγίζουμε τα παιδιά μας. Η κουλτούρα της συνένεσης ξεκινάει μέσα στη φωλιά μας. Και αν υπάρξει εκεί σωστά δομημένη, τότε το παιδί μας θα την πάρει μαζί του και θα περπατήσει στον κόσμο αυτό πιο ασφαλές. Με περισσότερη ασφάλεια. Επίσης, βάζετε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εκεί που λέτε ότι αν η αγκαλιά, το χάδι, το φιλί κάποιου μου κακοφανεί, δεν το κρατάω μυστικό. Βάζετε αυτήν τη λέξη, το μυστικό, που τελευταία έμαθα ότι ίσως είναι καλά να μην υπάρχει στο παιδί, δηλαδή να σου πω ένα μυστικό ή θα είναι το δικό μας μυστικό. Καλά είναι, λέει, να μην έχει το παιδί μέσα στην μυστικά στη ζωή του. Ισχύει αυτό? Η μυστικότητα φυσικά είναι μια τακτική που χρησιμοποιούν όλοι οι θήτες παραδιάστατα και ειδικά προς τα παιδιά. Μην το πει στη μαμά, μην το πει στον μπαμπά, θα είναι το μυστικό μας. Άρα μέσα από αυτό το βιβλίο πάμε και δουλεύουμε και εκεί. Δείχνοντας το παιδί πως όταν κάτι με κάνει να αισθάνομαι άσχημα, μου κακοφανεί, δεν το κρατάω μυστικό. Και έχω λόγο που το διευκρινίζω και μάλιστα είναι κάτι που το δουλεύουμε πολύ και στις παρουσιάσεις στα σχολεία. Υπάρχουν και τα καλά και τα κακά μυστικά. Τα καλά μυστικά είναι αυτά που μας κάνουν και νιώθουμε όμορφα. Για παράδειγμα, θα κάνουμε μια έκπληξη το απόγευμα στον αδερφό σου, δεν θα πούμε τίποτα, θα κόψουμε μια τούρτα και θα το χαρούμε όλοι μαζί. Πώς νιώθω στο σώμα μου? Όμορφα. Καλό μυστικό. Αν όμως ένα παιδάκι μου πει, ξέρεις, σκεφτόμαστε στο επόμενο διάλειμμα να σπρώξουμε το Γιωργάκι. Κακό μυστικό, γιατί νιώθω άσχημα. Άρα τα παιδιά θέλουμε όχι να πάρουν το μήνυμα «δεν επιτρέπεται να κρατήσεις τίποτα για τον εαυτό σου». Θέλουμε να πάρουν το μήνυμα ότι οτιδήποτε κάνει εσένα να νιώσεις άβολα δεν πρέπει να είναι μυστικό. Θα έρχεται στη φωλιά και θα το μοιραζόμαστε και θα το δουλεύουμε μαζί.
τι ωραία που τονίζεται αυτό το εγώ του παιδιού και το εγώ να αισθάνεται έτσι καλά, να χαμογελάει, να μην αγχώνεται, να μην απορεί, να μην πονάει, να μην ντρέπεται με μια αγκαλιά, αλλά και κατά συνέπεια και με κάτι άλλο που θα το δυσκολέψει, με μια κίνηση. Παρουσιάζοντας αυτή την ιστορία σε σχολεία ή σε μικρούς φίλους ή σε γονείς, τι σας έχουν πει, αλήθεια? Εντάξει, πραγματικά είναι τεράστια η αγάπη που παίρνω από τους γονείς και η γνωμοσύνη, γιατί είναι ένα θέμα που πραγματικά δεν βρίσκουν εύκολα τα λόγια να συζητήσουν. Οπότε όταν έρχομαι με την ιστορία μου και το συζητάω με τα παιδιά μέσα από παιχνίδια και δραστηριότητες, θα πω ότι οι γονείς νιώθουν ευγνωμοσύνη. Τα παιδιά χαίρονται πολύ. Πολλά παιδιά νιώθουν ανακουφισμένα, ότι ναι, δεν θέλουμε αυτές τις αγκαλιές. Βλέπω μια τεράστια ανακούφιση. Θα λέγω ότι οι γονείς και παιδιά. Έτσι, απενοχοποίηση. Θα λέγω ότι οι γονείς και οι παιδιά απολαμβάνουν πάρα πολύ αυτό το ταξίδι στην ιστορία της Αντιγόνης. Είτε γιατί μαθαίνουν καινούργια πράγματα, είτε γιατί αισθάνονται φυσιολογικά με αυτά που αισθανόντουσαν για χρόνια. Είχαν ενοχοποιηθεί, άρα δεν είμαι ντροπαλός, άρα δεν είμαι περίεργος, δεν είμαι γενής. Όχι, δεν είσαι. Είσαι ένα παιδί που έχει δικαίωμα να ορίζει το σώμα του. Αλήθεια, κυρία Φωτεινάκη, τι θα μπορούσε να κάνει ένα παιδί αν ένα μεγαλύτερο του τραβήξει το παντελόνι ή τη μπλούζα ή το φόρεμα? Καλά, τα άλλα παιδιά σίγουρα θα πρέπει να το στηρίξουν, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά το ίδιο το παιδί τι θα μπορούσε να κάνει σε μια τέτοια χειρονομία του συμμαθητή? Όπως και στις δραστηριότητες, αυτά τα παιχνίδια που κάνουμε, μαθαίνουμε να τεντώνουμε τα χέρια μας μπροστά και να λέμε stop με το που κάποιος μας πλησιάζει περισσότερο από όσο θα θέλαμε. Φυσικά δεν έχουμε πάντα αυτά τα ανακλαστικά και τα μικρά παιδιά μπορούν να είναι πολύ γρήγορα και να μην προλάβουμε να κάνουμε κάτι. Το πιο σημαντικό είναι το πώς θα αισθανθούμε, να μην αισθανθεί ένοχο. Ό,τι κακό κάνουν οι άλλοι είναι κάτι για το οποίο οφείλουν εκείνοι να νιώσουν άσχημα, όχι εμείς. Άρα το λέω αμέσως τον ενήλικα που εμπιστεύομαι και ζητάω βοήθεια. Δεν το κρατάω μυστικό, δεν τα βάζω με τον εαυτό μου, αγαπώ τον εαυτό μου, αγκαλιάζω τον εαυτό μου. Αυτό ήθελα να τονίσουμε στο τέλος. Το τελειώνεται την ιστορία με αυτό το μαγικό της αγάπης στον εαυτό του κάθε παιδιού και του κάθε ανθρώπου. Είναι μαγικό τελικά να αγκαλιάζει και να αγαπάει κάποιος τον εαυτό του? Θα έλεγα ότι είναι το α και το ω για μια ζωή που θα έχει μέσα όμορφα θετικά συναισθήματα. Η αγκαλιά που πάντα είναι διαθέσιμη είναι η αγκαλιά μου στον εαυτό μου. Το έβαλα αυτό μέσα στο βιβλίο γιατί το συζητάω κάθε μέρα στις θεραπείες. Το συζητάω με κάθε άνθρωπο που έρχεται εδώ και διαπιστώνω ότι κάθε άνθρωπος που φτάνει εδώ κάπου δεν έχει αγκαλιαστεί από τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι λοιπόν μια αγκαλιά που θέλω να τη διαδώσω, θέλω να τη μάθουμε, θέλω να την κάνουμε, την κάνουμε και στις δραστηριότητες, την κάνουμε και στα σχολεία, σφίγγουμε πολύ σφιχτά τον εαυτό μας. Θέλω να μάθουμε να μας αγαπάμε, να μας συμπονούμε και να μας συγχωρούμε, γιατί τότε θα έχουμε περισσότερη δύναμη να αντέχουμε αυτό το μονοπάτι που λέγεται ζωή. Ναι, τελικά είναι κάποιος που πρέπει να στο τονίσει και εσείς το τονίζετε αυτό, να αγαπάει ο καθένας το παιδί, τον εαυτό του και να φωνάζει ό,τι δεν θέλει. Και τι ωραία που το ξεκινάτε από τα μικρά παιδιά, γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, έτσι δεν είναι, κυρία Φωτεινάκη? Και από το γονιό που δεν έχει αγαπήσει τον εαυτό του και δυσκολεύεται να το διαπεράσει αυτό και στο παιδί του. Συνηθίζω να λέω, οι γονείς μεγαλώνουμε μαζί με τα παιδιά μας, οριμάζουμε κοντά τους και μακάρι να αγαπήσουμε και περισσότερο τον εαυτό μας για να τους προσφέρουμε, να τα προσφέρουμε και σε εκείνα μια όριμη, μεστή αγάπη. Ναι, γιατί τελικά, γιατί να στερηθούμε αυτό που μπορεί να κάνει μια αγκαλιά όταν τη θέλουμε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Η αγκαλιά όταν τη θέλουμε είναι φωλιά, είναι καταφύγιο, είναι δύναμη και όλα αυτά ήθελα τόσο πολύ να τα περάσω μέσα από το βιβλίο μου, γιατί η αγκαλιά είναι πραγματικά κάτι σπουδαίο, αρκεί να το θες εσύ, όπως λέω στο βιβλίο, αρκεί να το θέλουμε εμείς. Νομίζω ότι αγγίζεται ένα τόσο δύσκολο θέμα των ημερών μας και ζούμε σε μια εποχή που ακούμε διάφορα και έρχεστε με έναν τόσο τρυφερό τρόπο και χρωματιστό επίσης να πείτε τόσο σημαντικά και σοβαρά θέματα στα παιδιά.
Από τις εκδόσεις Διόπτρα είναι το η ιστορία σας. Διόπτρα, σε μια συγκλονιστική, θα πω, εικονογράφηση της Σκοτεινής Τοίκου, που είναι μια διακεκριμένη διεθνώς εικονογράφος, με ένα μαγικό πρόλογο του Μάριου Μάζαρη, του αγαπημένου μας δάσκαλου. Αν μου επιτρέψετε, θέλω να διαβάσω αυτή την εισαγωγή στους ακροατές για να τη μοιραστώ. Βέβαια. Γιατί τι σημαντικό που λέει, το αγκαλιάζω, ότι έχει μέσα και την αγκαλιά και το ζω. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Ζούμε μέσα από την αγκαλιά μας. Όπως επίσης συγκλονιστικό είναι αυτό που γράφει ο Μάριος ο Μάζαρης, ότι όταν αγκαλιάζω τον εαυτό μου, γίνομαι και εγώ εκείνος που πρώτος με κράτησε στα χέρια του, ο γιατρός μου. Ναι. Αυτό με κάνει και να τριχιάζω πάντα. Είναι όντως αυτό ακριβώς. Όντως, γιατί με μια αγκαλιά ξεκινάμε όλοι. Ακριβώς, και σε μια αγκαλιά τρέχουμε όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα ή κάτι δεν νιώθουμε καλά, και εσείς έρχεστε με μοναδικό τρόπο, μαγικό θα έλεγα εγώ, να ξεκινάτε από τα παιδιά, να τους πείτε αυτά τα τόσο απλά πράγματα που όλοι οι γονείς πελαγώνουν και δεν μπορούν μερικές φορές να το επικοινωνήσουν. Ακριβώς. Να βρουν τα λόγια, γιατί τα παραμύθια, τα παιδικά βιβλία, θα πω, είναι δύναμη, είναι εργαλεία. Εργαλείο. Να τα βάλουμε στις βιβλιοθήκες μας, να εξοπλιστούμε, γιατί είναι πολλές οι προκλήσεις της γονεϊκότητας και τα βιβλία στρώνουν ένα πιο εύκολο μονοπάτι. Κυρία Φωτεινάκη, δουλεύετε ως ψυχοθεραπεύτρια, οπότε βλέπετε πολλούς γονείς και πολλά παιδιά. Πιστεύετε ότι στην εποχή μας επιτέλους άνοιξε ο δρόμος για να ζητάνε βοήθεια οι γονείς και για τον εαυτό τους και για τα παιδιά τους? Ένα μεγάλο ναι θα πω. Οι γονείς σήμερα ζητάνε βοήθεια, οι γονείς σήμερα ζητάνε εργαλεία, είναι πολύ λιγότερο παρεμποδισμένοι σε σχέση με παλαιότερα, ενδυναμώνονται, θέλουν μια αλλαγή. Εγώ το βλέπω καθημερινά στο γραφείο. Η δουλειά που κάνουν φυσικά είναι τελικά το να αγκαλιάσουν και οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Γιατί το τραύμα που δεν θεραπεύεται είναι αυτό που μεταφέρεται. Όσο οι γονείς θεραπεύουν τα δικά τους τραύματα, δεν περνούν τραύματα στα παιδιά. Τι σημαντικό αυτό που είπατε μόλις τώρα, και ίσως πρέπει να το χωνέψουμε καλά όλοι ακούγοντάς σας, και δίνετε τροφή για σκέψη για όλους μας, και η ιστορία σας νομίζω θα ενδυναμώσει πολλές αναγνωστικές αγκαλιές. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο, και επίσης σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Δεν ξέρω τι χρώμα έχουν τα Χριστούγεννα για σας. Τα Χριστούγεννα έχουν σίγουρα όμορφο φωτεινό χρώμα. Έχω ωραίες αναμνήσεις από τα Χριστούγεννα. Και από τότε που έγινα μαμά, γεμίζω και εγώ χρώματα το σπίτι. Θα έλεγα το κόκκινο και το πράσινο, αυτά τα χρώματα που επικρατούν, με λίγη χρυσόσκονη, είναι τα δικά μου αγαπημένα. Και τι μυρωδιά? Έλεγα μακάρονο. Τι άλλο? Συμφωνώ ότι το μέλι και η κανέλα θα μας πρωτοστατούν στις μυρωδιές των Χριστουγέννων. Απόλαυσα την κουβέντα μαζί σας και θα είμαι εδώ όποτε γίνει η αφορμή, συμβεί η αφορμή για να ξαναμιλήσουμε. Χαρά. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές σε όλους. Γεια σας. Γεια σας.